Το έφερα σε λογαριασμό, ε! Μπράβο! Ηρεμήστε! Ωχ! Να τα πάλι! Να τα πάλι! Ελάτε, παιδιά μου! Ελάτε να φιληθούμε! Δεύτε τελευταίο να σπασμό! Σταμάτα! Επιτέλους να χρουσουζεύεις! Τι χρουσουζεύω, βρε! Εγώ χρουσουζεύω! Κάμε κάτι, βρε! Τι έφευρε, τι είσαι! Κάμε κάτι! Κάμε κάτι! Θα σκοτώσω! Πράβο, Ρένα! Πράβο, Μαλή, ανεβαίνουμε! Τράβα, Μαλή, ανεβαίνουμε! Μαλή, να στα βγάλω! Τράβα, ανεβαίνουμε! Τράβα! Τράβα, ανεβαίνουμε! Τράβα, Μαλή! Τράβα, Μαλή! Άσε, Μαλή! Ανεβήκαμε! Άσε, Μαλή! Ωραία είμαστε! Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα να πούμε, μια και σήμερα ουσιαστικά ξεκινάει η εβδομάδα για μας, για την εκπομπή Πρώτο Θέμα. Και είμαστε εδώ και θα είμαστε εδώ μέχρι τις 12, ζωντανά όπως πάντα, μέσα από την τηλεόραση, μέσα από τον τηλεοπτικό σταθμό ένα channel, για να ξεφυλίσουμε για μια ακόμη φορά τις σελίδες του Πρώτου Θέματος και να δούμε ποια είναι αυτά τα θέματα που θα μας απασχολήσουν κατά τη σημερινή διάρκεια της εκπομπής. Βεβαίως, πρώτα απ' όλα ξέρω ότι περιμένετε. Παρακαλώ να κλείσει λίγο η πόρτα, ακούγονται φωνές. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα λοιπόν να σας υπενθυμίσουμε ότι στις 11, καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα συνδεθούμε την Αθήνα, τα γραφεία της ΕΝΠΕΚ και να συνομιλήσουμε με τον καλό φιλό και πιστό συνεργάτη μας τα τελευταία 2 χρόνια, με τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο. Άρα λοιπόν, θα περιμένουμε και σήμερα τα δικά σας ερωτήματα μέσα από το σταθερό μας τηλέφωνο. Υπάρχει βέβαια και ένα κινητό το οποίο συνεχίζουμε να το βλέπουμε στο κάτω μέρος της οθόνης, στη δεξιά πλευρά, αυτό που μόλις εμφανίστηκε, το οποίο βέβαια δεν είναι για να το καλείτε, αλλά για να στέλνετε κάποιο SMS που θέλετε, που δεν θέλετε να βγείτε στον αέρα, ή να στείλετε κάποια φωτογραφίες από ένα πρόβλημα που σας ταλανίζει, σας προβληματίζει, και βέβαια ακόμη καλύτερα ένα βίντεο το οποίο θα τραβήξετε εσείς με το δικό σας κινητό και θα το στείλετε με τη μορφή του Messenger, με την πλατφόρμα του Messenger ή του Viber, ή ένα απλό μήνυμα, ένα SMS σε αυτό το κινητό που βλέπετε, επαναλαμβάνω, δεν είναι για να το καλείτε. Σε αυτό το νούμερο μπορείτε να στέλνετε, είπαμε, SMS, φωτογραφίες ή βίντεο για να δημοσιοποιούμε ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζετε όχι μόνο στην γειτονιά σας, όχι μόνο κάτι που αφορά εσάς, αλλά και γενικότερα εκεί που βρίσκεστε. Αν νομίζετε ότι κάτι πρέπει να δημοσιοποιηθεί για να καλυτερέψει το εικόνα του, κάντε το σε αυτό το νούμερο του κινητού που σας βάζουμε στο κάτω μέρος οθόνης σας. Τώρα, πάει και η Καθαρά Δευτέρα, μπήκαμε πλέον στην 40η, πάει και αυτό το τριήμερο, έρχεται ένα επόμενο τριήμερο στο τέλος εβδομάδας, είναι η Εθνική Εορτή της 25ης Μαρτίου την Δευτέρα. Και μετά βέβαια περιμένουμε τις ημέρες του Πάσχα, το οποίο όπως έχουμε ξαναπεί πέφτει στις 5 του Μάη, πιο αργά από κάθε άλλη φορά νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, αλλά μικρή σημασία έχει. Πάντως πάμε στις 5 του Μάη. Τώρα, χθες ή μάλλον το τριήμερο αυτό έγινε ένας ψιλοχαμός, θα έλεγα, από κάθε πλευρά. Όλες αυτές τις ημέρες υπήρχαν
καρναβαλικές εκδηλώσεις και όχι μόνο, ήθη, έθιμα των ημερών, σε κάθε γωνιά της χώρας, σε κάθε περιοχή. Ο κόσμος έδειξε να το χαίρεται, συμμετείχε, πολλές χιλιάδες βγήκαν στους δρόμους, χόρεψαν, ήπιαν, έφαγαν, διασκέδασαν γενικότερα. Αλλά και πάλι από σήμερα τα κεφάλια μέσα, για να δούμε πώς θα πάμε από εδώ και πέρα, διότι καλή διασκέδαση, καλά όλα αυτά τα καρναβάλια και τα ήθη και έθιμα, σίγουρα όμως υπάρχουν πολύ περισσότερα πράγματα που θα μας απασχολήσουν για το επόμενο διάστημα. Και καλό θα είναι να μπορέσουμε να συγκροτηθούμε, να ξαναβρούμε τους ρυθμούς της καθημερινότητας, για να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε όλες αυτές τις μεγάλες ή μικρές υποχρεώσεις. Θέλω να μοιραστώ κάτι μαζί σας, το οποίο έχει να κάνει με την Σάρα Κωστή και το οποίο ίσως μοιράζοντας μαζί σας αυτό το κείμενο, να αναθεωρήσουμε λίγο κάποια πράγματα, αν όχι όλοι, κάποια από εμάς, εν πάση περιπτώσει. Και θέλω να το μοιραστώ, επαναλαμβάνω, μαζί σας. Λένε πάρα πολλοί όλες αυτές οι μέρες, πραπονιόντουσαν για την ακρίβεια. Όχι, δεν μπορούμε να φύγουμε τριήμερο, όχι, δεν μας στάνουν τα χρήματα, όχι, δεν μπορούμε να αγοράσουμε τα σαρακοστιανά που θέλουμε. Και άλλα τέτοια πολλά. Και κανείς αναρωτιέται και λέει το εξής. Άρα, για πόσο εμείς οι άνθρωποι είμαστε αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, τα θέλουμε όλα, τα θέλουμε εκείνη την ώρα, τα θέλουμε, γιατί να τα έχει αυτός, να μην τα έχω εγώ και τα λοιπά. Δεν μπορούμε όμως να καταλάβουμε πόσο ευτυχισμένοι είμαστε εμείς και η οικογένειά μας και η τριγύρω μας, που εξακολουθούμε να έχουμε την υγειά μας, και ας μην φάγαμε χταπόδια, ας μην φάγαμε γυαλιστερές, ας μην φάγαμε, ξέρω εγώ, και ας μην πήγαμε στα μετέωρα μια εκδρομή. Πόσο ξεχνάμε να ευχαριστήσουμε το μεγαλοδύναμο που είμαστε όρθιοι, που μπορούμε να καθίσουμε γύρω από ένα τραπέζι με ανθρώπους που μας αγαπάνε και τους αγαπάμε, και ανεξάρτητα με το τι θα έχει αυτό το τραπέζι και το τι τροφές θα καταναλώσουμε, να νιώσουμε τόσο ικανοποίηση που να πούμε δόξα τω Θεώ. Ίσως γιατί τη συγκεκριμένη στιγμή, τις συγκεκριμένες στιγμές, δεν μπορούμε να πούμε ή να σκεφτούμε ότι σε πάρα πολλά νοσηλευτικά ιδρύματα, δίχως να έχουν την πολυτέλεια να γιορτάσουν την Καθαρά Δευτέρα ή οτιδήποτε άλλο, να φάνε χταπόδι ή να οτιδήποτε άλλο, βρίσκονται λοιπόν στο κρεβάτι του πόνου και παλεύουν για να κρατηθούν στη ζωή. Όταν λοιπόν υπάρχει τέτοια δυστυχία δίπλα μας, εμείς γιατί εστιάζουμε, θα ήθελα να ξέρω, στα ασήμαντα και αδιαφορούμε επιδεκτικά για όλα αυτά. Θα έλεγα πως αποτελεί ύβρι
Δηλαδή, τα βάζουμε με τον ίδιο μας τον εαυτό. Όταν ζητάμε όλο και περισσότερα και το αποτέλεσμα, εκεί που ζητάμε, ξαφνικά να χτυπήσει η πόρτα μας και να μας έρθει κάτι πάρα πολύ δυσάρεστο. Όταν υπάρχει τέτοια δυστυχία δίπλα μας, και όταν λέω δίπλα μας είναι και η Ρωσία, όσο και αν φαίνεται μακριά, δίπλα μας είναι η Ουκρανία, δίπλα μας είναι η Παλαιστίνη, δίπλα μας είναι η Αφρική, δίπλα μας είναι τόσες και τόσες άλλες περιοχές, να αισθανόμαστε λυπημένοι γιατί δεν μπορούμε να αγοράσουμε τα παραπάνω και να μην σηκώνουμε τα μάτια προς τον ουρανό και να λέμε δόξα τω Θεώ για αυτά που έχουμε. Ξέρετε, τα υλικά αγαθά, όπως είπε και ο Θεός, δεν είναι αυτά που σε κάνουν να είσαι υγιής. Άλλωστε είχε πει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Βλέπετε, λέει, τα πετινά του ουρανού δεν σπέρνουν, δεν θερίζουν, αλλά παρόλα αυτά πολλαπλασιάζονται, υπάρχουν. Πρέπει να καταλάβουμε ένα πράγμα, ότι εμείς είμαστε αυτοί που φτιάχνουμε τη ζωή μας, είτε καλύτερη είτε χειρότερη. Αυτή η ματαιοδοξία, η αρρωστημένη πολλές φορές, μας φτάνει σε ακραία σημεία. Και θα πρέπει να αναθεωρήσουμε κάποια πράγματα. Πιστέψτε με, σας τα λέω εγώ, όχι γιατί θέλω να κάνω το πιο έξυπνο σε αυτόν τον κόσμο, σε αυτόν τον πλανήτη, αλλά γιατί βιώνω και έχω βιώσει πολλές δυσάρεστες καταστάσεις, με την τελευταία που βιώνω να είναι η χειρότερη. Γι' αυτό και αυτό το τριήμερο που πέρασε, απλά προσπάθησα να ξεκουραστώ και έφαγα και ήπια όσο θα πρέπει και θέλει ένας οργανισμός. Συνεπώς, όλα τα άλλα είναι μάταια και κακώς συνεχώς έχουμε μία μύρλα μέσα μας η οποία μας οδηγεί σε λάθος πράγματα. Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε, πάμε να δούμε κάποιες από τις ειδήσεις που έχουμε. Την ειδησιογραφία πέραν την ειδησιογραφία των ημερών γύρω από τα καρναβάλια, από τις απόκριες που υπήρχαν σε όλη την Ελλάδα, να δούμε και τι άλλο. Είχαμε αυτές τις ημέρες. Φρίκι με κύκλωμα που εξωθούσε ανήλικα κορίτσια στην Πορνεία, στην Αθήνα αυτό. Μία 25χρονη κοπέλα τα στρατολογούσε και ένας 54χρονος ταξιτζής τα προωθούσε. Κατώτατος μισθός, έρχεται καινούργια αύξηση. Θα μας τα πει καλύτερα σε λίγο ο εργατολόγος, δικηγόρος, πρόεδρος της ΕΝΒΕΚ, ο κύριος Μητρόπουλος. Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα τουρισμούς για όλους του 2024. Μέχρι πότε εξαργυρώνεται το μπόνους. Θα τα πούμε και αυτά σε λίγο. Να δούμε ποιος δικαιούται τι. Στην Κρήτη, δυστυχώς, για μια απερισκεψία, ένας 33χρονος έχασε τη ζωή του από φωτοβολίδα που καρφώθηκε στην κοιλιά του. Στο Λασίθι, παρακαλώ. Είπαμε ότι θα έχουμε αύξηση από 1η Απριλίου του κατώτατου μισθού.
Αυτό παρασύρει και κάποια επιδόματα, η αύξηση δηλαδή του κατώτατου μισθού. Ο καιρός από σήμερα μέχρι και αύριο θα είναι λίγο άστατος. Πιάνει κάποιες περιοχές της χώρας. Και πριν πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και περάσουμε και σε εικόνα και σε ρεπορτάζ και σε συνδέσεις, να δούμε τι έγινε σαν σήμερα πριν από πάρα πολλά χρόνια, 19 Μαρτίου. Πάμε λίγο λοιπόν σε κάποια σημαντικά γεγονότα που έτσι έχουν αρκετά μεγάλη αξία για να τα αναφέρουμε και κυρίως σε γεγονότα που έχουν να κάνουν και με τη χώρα μας. Οπότε συνέβη το εξής. Το 1939 καθιερώνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα το δεκαήμερο φτίνιας στα καταστήματα της χώρας. Ποιας φτίνιας, αλλά τέλος πάντων. Το 1945 ο αδόρφος Χίτλερ εκδίδει τη διαταγή νέρων, εντός εισαγωγικά, διατάσσοντας την καταστροφή όλων των βιομηχανιών, των στρατιωτικών εγκαταστάσεων, των καταστημάτων, των εγκαταστάσεων μεταφοράς και των μέσων επικοινωνίας στην Γερμανία. Και το 1947 η Εθνική Ελλάδος στο μπάσκετ επικρατεί στην Κωνσταντινούπολη της αντίστοιχης τουρκικής με 34-30. Σκόρ, 34-30. Η Εθνική Ελλάδος στο μπάσκετ, 34-30. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά έτσι εντάχει θα έλεγα. Δεν βλέπω κάτι άλλο το οποίο θα έπρεπε να αναφέρουμε. Είναι πολλά βέβαια τα σημαντικά γεγονότα. Να πούμε και ένα τελευταίο. Το 1975 γίνεται ταφή του Αριστοτέλη Ωνάση στο Σκορπιό δίπλα στο γιο του Αλέξανδρο. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Επανερχόμαστε, κάνοντας τη βόλτα στην αγορά μας, για να περάσουμε σε περισσότερες ειδήσεις, περισσότερα ρεπορτάζ και συνδέσεις που έχουμε να κάνουμε με διάφορες περιοχές. Παρακαλώ. Επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος της ζωντανής εκπομπής. Πρώτο θέμα, ουσιαστικά ξεκινάμε με την επόμενη μισή ώρα περίπου, μέχρι να πάμε στις 11 για να συναντήσουμε τον εργατολόγο, δικηγόρο, πρόεδρο της ΕΝΥΠΕΚ, τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο, για να του θέσουμε, όλοι εσείς που περιμένετε κάθε εβδομάδα και κάθε Πέμπτη που έχουμε και τον κύριο Παπά, για να του θέσετε τα ερωτήματά σας γύρω από εργατολογικά, συνταξιδοτικά, επιδοματικά, μισθολογικά ζητήματα. Αυτό θα γίνει κάπου εκεί στις 11. Προς το παρόν, πάμε λίγο μέχρι το ραδιόφωνο του 1 να συναντήσουμε την συνάδελφο, την Χριστίνα, την Εφραίμ. Καλημέρα, Χριστίνα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς περάσατε το τρίμερο? Αν ρωτάς εμένα, εγώ σχεδόν δεν έκανα τίποτα. Προσπάθησα να ηρεμήσω, να ξεκουραστώ. Έτσι. Δεν πήγα πουθενά, δεν έκανα το παραμικρό. Παρά μόνο έκανα το μπάνιο μου στη θάλασσα, τίποτε άλλο. Τίμησε στη θάλασσα δηλαδή. Έτσι, ξεκίνησε το μπάνιο. Αυτό ναι, το έκανα. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Χαίρομαι. Έβλεπα φωτογραφίες ότι αρκετοί ήταν οι δυνατοί που κατάφεραν να μπουν. Αν και τα νερά δεν νομίζω να έχουν κρυώσει τόσο πολύ, αλλά εντάξει. Ναι. Είναι ένα βήμα δύσκολο. Μην το τολμήσουν αυτοί που δεν κάνουν μπάνιο στη θάλασσα, που δεν ξέρουν, δεν είναι χειμερινή, γιατί μπορώ να πω ότι δεν γρήγορα θα βγουν έξω, γιατί εντάξει, είναι δροσερή η θάλασσα. Δεν είναι... ναι, εντάξει. Εντάξει, ακόμα. Θα ξεκινήσουμε. Νομίζω ότι το Πάσχα όλοι θα ξεκινήσουν, έτσι. Θα μπούμε σε αυτό ναι, το αφού το πέφτει 5 Μαΐου πλέον, εντάξει. Ναι. Λοιπόν, τώρα... Δεν είχαμε κάτι το πολύ, ξέρεις, 38 μέχρι και αυτή τη στιγμή. Είχαμε έτσι μια γενική εικόνα τις εκλογές επάνω στην Ρωσία. Είχαμε ένα 87% του Ρώσου. Εντάξει, καταλαβαίνουμε όλοι τι ακριβώς εννοεί.
Φυσικά στη χώρα μας υπάρχει μία πόλωση όλων των κομμάτων. Άγγελε, πολλά τα θέματα τα οποία έπρεπε να διαχειριστεί η κυβέρνηση. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι υπάρχει ένας διχασμός στην τοπική, έτσι, και όχι μόνο κοινωνία, και αυτό γιατί οι αυξήσεις, τα προϊόντα, ο αλμυρός χαλβάς, ο οποίος τα ραμοσαλάτα, μελιτζανοσαλάτες είχαν ανέβει κατά πολύ. Έτσι. Εντάξει, ο κόσμος καταλαβαίνει, βλέπει, δεν είναι χαζός, καταλαβαίνει τι ακριβώς έρχεται μπροστά του και τι όχι. Οι αυξήσεις που δεν έχουν πέσει στα σούπερ μάρκετ, στα προϊόντα, σήμερα βλέπα μια έρευνα, από τα 110 προϊόντα, λέει, τα 5 λέει, μόνο έχουν πέσει τιμή, τα υπόλοιπα είναι σταθερά και κάποια από αυτά ανέβηκαν κιόλας. Χριστίνα, συγγνώμη που σε διακόπτω. Θέλω να σου πω το εξής. Προηγουμένως έλεγα κάτι, βέβαια εσύ ήσουν στο ραδιόφωνο. Εάν πάψουμε να ασχολούμαστε με όλα αυτά, με την καθημερινή τρέλα, με το καθημερινό bullying που γίνεται από τα αθηναϊκά κανάλια, λέω αθηναϊκά γιατί δεν θα πω μεγάλα κανάλια, διότι τη δουλειά της σπουδαία, και δεν με ενδιαφέρει αν θα συμφωνήσει κανείς μαζί μου ή όχι, ειλικρινά το λέω, δεν με ενδιαφέρει, τη δουλειά της σπουδαία την κάνουμε εμείς. Τα περιφερειακά και πλέον πανελλαδικά και πανευρωπαϊκά κανάλια μέσα στο Κοσμοτέ, το ένα τσάνελ φαίνεται και σε πολλές χώρες Ευρώπης και σε όλη την Ελλάδα. Την πολύ σπουδαία δουλειά την κάνουμε εμείς. Τα άλλα τα κανάλια, και στο λέω εγώ που είμαι τόσα χρόνια ανταποκριτή στον Αντένα, πλέον το έχουν τερματίσει, το έχουν ξεφτυλίσει. Πιο ξεφτύλα πεθαίνεις. Και γιατί το λέω αυτό, έχω λόγους που το λέω και θα συμφωνείς και εσύ μαζί μου και φίλοι τηλεθεατές. Δεν μπορεί δηλαδή να μου κάνει αυτό το πόλεμο νεύρων καθημερινά, τόσο χαλβάς, τόσο το ένα, τόσο το άλλο, όχι εκείνο, όχι το άλλο. Ρε, παράτα με. Αν έχω θα πάρω, αν δεν έχω δεν θα πάρω. Αν έχω θα φάω, αν δεν έχω δεν θα φάω, θα φάω κρεμμύδι και ψωμί. Τι θέλω να πω. Και να πάψουμε να ασχολούμαστε με το μποξεράκι του Κασελάκη και το ότι. Είναι, δηλαδή, αηδία πια. Αηδία. Ναι, κάπου να σταματήσει όλο αυτό. Θα μου πεις, τρία στοιχεία ξέρουμε σαν δημοσιογράφοι, Άγγελε, ότι πουλάνε πάρα πολύ, έτσι, και ασαφώς αυτό πατούν όλοι. Αυτά τα τρία στοιχεία είναι και τα κέρια. Γι' αυτό βλέπουμε πολλές φορές, για να ενημερώσουμε τον κόσμο, ότι όταν βλέπουμε ένα άρθρο σε ένα site το οποίο ανεβάζουμε και βλέπουμε την απήχηση, έτσι, πουλάνε αυτά που αναφέρουν για βιασμούς, αυτά που αναφέρουν για δολοφονίες, αυτά που αναφέρουν για αιματοχυσίες. Είπε τη μαγική λέξη, πουλάνε. Χριστίνα, είπε τη μαγική λέξη, πουλάνε. Πουλάνε. Εντάξει. Πουλάνε. Δυστυχώς, ευτυχώς, λοιπόν, πουλάνε. Έτσι, και ο κόσμος σαφώς έχει μεγαλύτερη απήχηση σε ένα τέτοιο άρθρο, έχει απήχηση σε κάτι το οποίο θα του κεντρήσει. Όχι το ενδιαφέρον, θα του κεντρήσει τώρα τι έγινε εκεί πέρα, τι είναι αυτό, πώς δολοφονήθηκε. Και έχουμε αφήσει σοβαρότερα θέματα τα οποία οι περισσότεροι κοίτα, δεν ασχολούνται. Κοίτα, όσον αφορά αυτά τα θέματα της επικαιρότητας που λέμε και τα εγκλήματα και τη βιασμή και το καλά κάνουν και τα καταγράφουν και αυτό είναι η είδηση, οι ειδήσεις δηλαδή. Γενικότερα, σαν είδηση να ακούσω κάτι. Αλλά κάθε άλλο. Μέρα, κάθε μέρα. Με το Κασελάκι και πει φαντάρος και μπήκε με το δεξί και βγήκε με το αριστερό και φόρεσε στραβά το αυτό και έλεος πια. Βλέπεις ότι έχουν απήχηση και εσύ το βλέπεις ότι αυτά τα θέματα που είναι τα gossip που λέμε έχουν ακόμα μεγαλύτερη απήχηση στον κόσμο γιατί κεντρίζει το ενδιαφέρον. Τώρα όταν μιλάμε έχουμε δύο μήνες που μιλάμε για την αύξηση των προϊόντων και λέμε όταν πηγαίνετε στο σούπερ μάρκετ βλέπετε τις τιμές επάνω. Πόσοι πιστεύεις ότι είναι καλά ενημερωμένοι στο να κάνουν αυτή την καταγραφή η οποία αυτή θα πάει εκεί που πρέπει για να δοθεί να διαμαρτυρηθούν οι πολίτες ότι οι αυξήσεις είναι εδώ και 2,5 μήνες συνεχόμενες. Πάντα υπήρχαν οι αυξήσεις, βρε εσύ, Χριστίνα μου. Πάντα υπήρχαν. Συμφωνώ, θέλω να σου πω ότι δες μια ασπρόμαυρη ταινία του 70 να δεις ότι μιλάνε πάλι για το αυτό. Α, ακριβώς αυτό. Α, εκείνο δεν μπορώ να το πάρω. Α, εκείνο το. Δεν, πάντα υπήρχαν. Αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι άλλο θέμα. Εγώ παραμένω σε αυτή την πόλωση των κομμάτων και σε αυτό θα μείνω. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι έρχονται ευρωεκλογές. 9 Ιουνίου είναι οι ευρωεκλογές. Ναι. Όσοι καταλάβουν, κατάλαβαν. Από εκεί και πέρα, αυτό που θα βλέπουμε τηλεοπτικά πλέον, απευθύνομαι σε πανελλαδικό χώρο, θα αφορά gossip νέα. Γιατί αυτά θα φέρουν και την
ξέρεις, το κεντράρεις με το ενδιαφέρον. Βέβαια, όταν όλοι θα πάμε στην ψήφο να ψηφίσουμε για την Ευρωβουλή, καλό είναι να έχουμε εικόνα τι ακριβώς ψηφίζουμε, ποιον ψηφίζουμε, γιατί τον ψηφίζουμε και τι θα κάνει όταν θα πάει στην Ευρωβουλή. Είπα κάτι προηγουμένως. Εμείς εδώ, σαν κανάλι και σαν εκπομπή, δεν πενεύω το σπίτι μας για να μην πέσει να μας πλακώσει. Κάνουμε πάρα πολύ σπουδαία δουλειά και μακάρι να υπήρχαν δυνατότητες οικονομικές να υπάρχει περισσότερο προσωπικό, περισσότερα καλή. Αλλά και με αυτά που έχουμε, μια χαρά κάνουμε τη δουλειά μας και ασχολούμαστε με την καθημερινότητα των πολιτών. Και ο πολίτης αυτό θέλει. Το να δω το Ράδιο Αρβίλα, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, που δεν έχω τίποτα με τα παιδιά, και ίσα είναι και γνωστοί και φίλοι. Το να δω το Ράδιο Αρβίλα, να δω τι. Τα παιδάκια όμως που είναι το 20 χρονών, 18 χρονών, 15 χρονών και κάτι, και αυτό θέλουν. Το κάθε Ράδιο Αρβίλα αυτό θέλει. Τις ηλικίες αυτές θέλει. Διότι είναι το μεγάλο καταναλωτικό κοινό. Δεν θέλει τον παππού 70 χρονών και 80 για να δει Ράδιο Αρβίλα, καταλαβες. Άρα λοιπόν ποντάρουν σε αυτό. Έχει τηλεθέαση. Έχει, βέβαια. Εγώ βλέπω απλά όταν είναι ο κύριος Μητρόπουλος και ο κύριος Παπάς, τι προβλήματα βγαίνουν. Θέλεις να σου πω τόσο από τον Κύριακο τι γίνεται εδώ στο κανάλι, πώς χτυπάν τα τηλέφωνα. Θα σου το πω. Λοιπόν, αυτά είναι τα σοβαρά θέματα. Να βοηθήσουμε έναν πολίτη να λύσει κάποιο σοβαρό πρόβλημα που έχει. Εκεί ποντάρουμε όλοι. Πάλι θα μιλήσω για τον αείμνηστο δήμαρχο της Καβάλας, τον Αθανασιάδη. 4 τετραετίες. Ναι, μεν με τα σπουδαία έργα, όπως βιολογικό, βιβλιοθήκες, δρόμους, πράγματα. Αλλά ασχολούταν και με την καθημερινότητα των πολιτών. Που δεν ανάβει λάμπα, που έχει σκουπίδια, που έχει λακκούβες, που έχει πεζοδρόμιο, σπασμένα πλακάκια. 4 τετραετίες. Δεν ήταν τυχαίο. Εντάξει. Όχι, βέβαια. Όχι. Λοιπόν, εμείς βέβαια δεν προσδοκούμε να βγούμε δήμαρχοι, αλλά. Ω, Άγγελε, τι δήλωση ήταν αυτή. Τι δήλωση ήταν αυτή. Δεν ξέρω. Κάποιος που ασχολείται με αυτή τη δουλειά, κάνει καθημερινά αυτή τη δουλειά, δεν μπορεί να γίνει κάποια στιγμή δήμαρχος, γιατί δεν θα μπορέσει να κάνει αυτά που πρέπει. Άκριβος. Και θα πει goodbye. Άκριβος. Και ένας από αυτούς είμαι κι εγώ. Λοιπόν, προς το παρόν, goodbye, θα πω σε σένα. Να κλείσω με κάτι ακόμα. Το Σάββατο είχαμε περιστατικά εξαπάτηση στο κέντρο της πόλης. Ναι. Ένα άτομο το οποίο ουσιαστικά έκανε ότι είναι κοφός. Βρέθηκε στο κέντρο και πήγαινε ζητώντας χρήματα και υπογραφές. Το ανέφερα το πρωί με τον κύριο Κρεμίδα. Ναι. Τα μάτια μας 400. Προσπαθούμε να συγκρατήσουμε, αν χρειαστεί, φωνάζουμε την αστυνομία ή καλούμε αμέσως τους υπευθύνους. Έτσι, δεν είναι μόνο τα χρήματα που θα δώσουμε, είναι ότι αυτά τα χρήματα δεν θα πάνε πουθενά φυσικά. Και κατά δεύτερον, όσο ενημερωμένοι είμαστε, προσέχουμε ακόμα περισσότερο να μην συμβαίνουν τέτοια περιστατικά. Γιατί απλά τα αποκλείουμε εμείς οι ίδιοι που βρισκόμαστε στην πόλη μας. Λοιπόν, οποιασδήποτε ερωτήσεις στους νομαρχιακούς συλλόγους. Εγώ θα πω την τελευταία κουβέντα και θα κλείσουμε. Να ξέρουμε ακόμη και στο θέμα της επετείας που κάνουν κάποιοι, πού πρέπει να δώσουμε μισό, ένα ευρώ, πού, όχι να πηγαίνουν αυτά τα χρήματα σε κάποιους που απλά το κάνουν σαν επάγγελμα. Αυτό. Λοιπόν, μαζί σου. Καλημέρα, Χριστίνα, καλημέρα, ευχαριστούμε. Αυτά λοιπόν και με την Χριστίνα την Εφραίμ από το ραδιόφωνο του 1. Και πάμε σε κάτι άλλο. Στο Εδόλιο, λέει, πρώην εισαγγελέας για κακουργήματα αφαίρεσε δικογραφίες με σκοπό να τις κάψει. Ωραίος ο εισαγγελέας. Γεια σου. Πώς το λέει εκείνο? Γεια σου Τζένι, ωραία με τον εισαγγελέα. Πώς το λέει εκείνο που ήταν η Χιλουδάκη, ρε? Γεια σου κύριε εισαγγελέα με την Τζένι την ωραία. Κάπως έτσι. Εντάξει, είπαμε. Το έχουμε πει χιλιάδες φορές, ότι δεν είναι όλα το ίδιο. Εντάξει, όλοι από κάθε κλάδο. Υπάρχουν δυστυχώς και τα σκούρα σημάδια, αυτό που λέμε τα μαύρα σημάδια. Θέλω να σας πω και κάτι ακόμα. Πριν πάμε στην επόμενη σύνδεση σε κάποιο άλλο ρεπορτάζ. Από χτες λοιπόν τέλος η αποκριά. Μπήκαμε στη Σαρακοστή. Τέρμα οι μασχαράδες, το έθιμο απαιτεί να πέσουν οι μάσκες, να δείξουμε το αληθινό μας πρόσωπο, να βγάλουμε την όποια στολή του μασκαρά φορέσαμε αυτές τις ημέρες και επιτέλους να πέσουν οι μάσκες, να συστηθούμε μεταξύ μας ποιος ή ποια ήταν πίσω από τη μάσκα που φορούσε. Και, εν πάση περιπτώσει, χωρίς μάσκα, να καταλάβουμε
ποιος υποκρίνεται, ποιος παριστάνει ότι νοιάζεται, ποιος δίνει ψεύτικες ελπίδες, ποιος είναι σκλάβος των παθών του. Τέλος πάντων, να δούμε όλα αυτά, αφού τελειώσανε οι αποκριές. Τελειώσαν όμως ή μήπως όχι. Είδου το ερώτημα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν παρακάτω. Πάμε να δούμε τι έχουμε άλλο από την ειδησιογραφία. Και θα πάμε και σε ρεπορτάζ, κυρίως και σε ρεπορτάζ των ημερών, να θυμηθούμε τι έγινε σε κάθε περιοχή. Τι θα λέγατε να ξεκινήσουμε από την Ξάνθη, που ήταν το μεγαλύτερο καρναβάλι μετά την Πάτρα και... Πώς? Α, ναι. Οκ, okay, θα πάμε διαφημίσεις. Είχαμε βέβαια ένα λεπτό, αλλά σίγουρα το καρναβάλι θα είναι μεγαλύτερο σε διάρκεια, οπότε δεν προλαβαίνουμε. Θα το δούμε σε λίγο. Και πριν πάμε εκεί, να σας πω ότι ήταν μεγάλη έξοδος βέβαια για μια ακόμη φορά. Βενζίνη ξαναπλησίασε το 2 ευρώ σε περιοχές, όχι στα νησιά, έτσι. Σε χερσαίες περιοχές, όχι θαλάσσιες. Ξεπέρασε τα 2 ευρώ, 2,20. Και στην Κυψέλη έγινε ένα ακόμα περιστατικό με νεαρά παιδιά. Ανήλικοι επιτέθηκαν σε 42χρονο, τον απείλησαν με κατσαβίδι και του απέσπασαν το κινητό του τηλέφωνο. Μάλιστα. Πάμε διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέψαμε εδώ στο τρίτο μέρος της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, και θα μπούμε λίγο στο κλίμα των ημερών. Από χθες και πίσω βέβαια, το κλίμα των ημερών τελείωσε από σήμερα το πρωί, όπως είπαμε, και πάμε λίγο να ξεκινήσουμε από την Ξάνθη, να πάρουμε έτσι μια γεύση τι έγινε στην πόλη της Ξάνθης. Και να αμέσως μετά να δούμε και τι έγινε χθες, καθαρά Δευτέρα, με τα κούλουμα. Θα δούμε αυτά τα δύο ρεπορτάζ και στη συνέχεια θα συνδεθούμε με την Αθήνα και τα γραφεία της ΕΝΠΕΚ με τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο. Να είστε έτοιμοι χωρίς να χρονοτριβούμε για να μπορέσουμε να δώσουμε το λόγο σε περισσότερους τηλεθεατές που θέλουν να ρωτήσουν για κάποιο πρόβλημα που τους απασχολεί. Πάμε λοιπόν. Ξεκίνησε το καναβάλι της Ξάνθης. Αν και δεν βλέπω συμπάθεια στην Πάτρα, δεν πειράζει όμως. Εντάξει, τους αγαπάμε και αυτούς. Γεια σας! Καλά είμαστε. Είμαστε τέλεια. Σκεδάζουμε. Πάρα πολύ. Από χθες. Από προχθές. Ναι. Από Νέστο. Από Θεσσαλονίκη. Περάμε καλά. Τέλεια, φαίναμε τέλεια. Από πού είσαι? Από την Ξάνθη. Από Ξάνθη. Πανικό, παιδιά. Ήρθαν και οι βάτραχοι. Καλή αποκριά, καλή παρέλαση. Ευχαριστούμε πολύ. Πόσοι είστε όλοι? 400 άτομα. 400 άτομα οι βάτραχοι. Ένα σημαντικό σύλλογος όπου δίνει το παρόν κάθε φορά. Γεια! Γεια σας! Τέλεια! Μόνο Ξάνθη! Μόνο!
πολλά για αυτό στον κόπο. Κουνέτε με τον κόπο. Ξάνθη μόνο! Ξάνθη μόνο, γεια σας! Του χρόνου θα ξαναπάρουμε μέρος. Εννοείται πως θα ξαναπάρουμε. Προφανώς. Κάθε χρόνο. Ό,τι θέλεις. Ξάνθη μόνο. Από είσαι. Από εδώ. Του χρόνου θα είμαστε εδώ. Κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο. Τρίτο άρμα, πάντα, η γνωστή ταινία. Τρίτο άρμα, η γνωστή ταινία. Καβάλα σε συνεργασία με τον Δήμο Καβάλας φέτος, την ημέρα της Καθαράς Δευτέρας, διοργάνωσαν όπως κάθε χρόνο μια ξεχωριστή γιορτινή ημέρα στο κλειστό γυμναστήριο της Καλαμίτσας. Σύμμαχος της ημέρας ήταν ο καλός καιρός, όπου οι πολίτες της Καβάλας διασκέδασαν με χορό, τραγούδι και μπόλικο σαρακοστιανό φαγητό. Είμαστε εδώ λοιπόν όλοι μας για να πιάσουμε το φίδι. Το τελευταίο μήνα έγινε μια οργανωμένη επιχείρηση από όλους τους ανθρώπους του Δήμου, έτσι ώστε να στηθούν σωστά οι δύο εορταστικές εκδηλώσεις της Καθαράς Δευτέρας, αυτή που πραγματοποιείται σήμερα εδώ στην Καλαμίτσα, αλλά και ταυτόχρονα για αυτή που πραγματοποιείται στο πάρκο μπροστά από τον αρχαιολογικό χώρο. Εδώ λοιπόν, με τη βοήθεια των πολιτιστικών συλλόγων, θα διασκεδάσουμε, αλλά και ταυτόχρονα θα μας δοθεί η ευκαιρία να προσφέρουμε στους συνδημότες μας όλα τα παραδοσιακά εδέσματα της Καθαράς Δευτέρας. Αφήνουμε πίσω μας λοιπόν τις αποκριές, σιγά σιγά μπαίνουμε στην Σαρακοστή. Σήμερα είναι η μέρα μας, αφήνουμε πίσω τα προβλήματα που μας απασχολούν και διασκεδάζουμε. Ο κόσμος από το πρωί έχει κατακλείσει το χώρο εδώ στην Καλαμίτσα. Το γνωρίζαμε, γι' αυτό και οι ευθύνες μας από πριν ήταν πολύ μεγάλες. Και θα συνεχίσετε και μέχρι αρκετές ώρες το μεσημέρι, έτσι. Μέχρι και το απόγευμα. Θα εξαρτηθεί από τη συμμετοχή του κόσμου και είμαι σίγουρος ότι θα περάσουμε πάρα πολύ καλά. Καλημέρα, καλή Σαρακοστή και από εμάς. Η Λέσχη Ποντίων είναι πάντοτε παρόν σε όλες τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που γίνονται στο Δήμο Καβάλα, στηρίζοντας το Δήμο και αναδεικνύοντας παράλληλα τον πολιτισμό και την παράδοσή μας. Είμαστε εδώ σήμερα να κάνουμε το αυτονόητο, αυτό το οποίο σας προλόγησα. Να δώσω συγχαρητήρια στο Δήμο Καβάλας για αυτή την στήριξη την οποία μας δίνει σε όλους εμάς τους συλλόγους. Επίσης τους συλλόγους οι οποίοι αγωνίστηκαν και κουράζονται σήμερα για να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν όλο αυτόν τον κόσμο. Καλή Σαρακοστή και να είμαστε καλά, να έχουμε υγεία και αγάπη μεταξύ μας. Θέλω επίσης όμως, γιατί συνήθως δεν τονίζεται, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και σε εσάς που είστε πάντοτε δίπλα μας και μας δίνετε τη δυνατότητα
να μπορούμε να πούμε και να προβάλλουμε τα προβλήματά μας, αλλά και παράλληλα όλες τις παραδόσεις μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς. Να είστε καλά. Καλύτερη μέρα δεν περιμέναμε. Ο σύλλογός μας συμμετέχει μαζί με τους άλλους συλλόγους της Καβάλας στο γλέντι εδώ της Καθαράς Δευτέρας και συμμετέχουμε και εθελοντικά στην συσκευασία του φαγητού και με το χορευτικό τμήμα και πιστεύω να περάσουμε όλοι καλά. Ευχόμαστε καλή Σαρακοστή και του χρόνου με υγεία. Καλή Σαρακοστή σε όλους, να είμαστε γεροί και του χρόνου το επαναλάβουμε. Και να είμαστε πάλι εδώ, όλοι μαζί. Σήμερα εδώ πάρα πολύ ο κόσμος. Σας ευχαριστεί αυτό. Βεβαίως. Είναι μια ευκαιρία να συναντηθεί όλη η Καβάλα εδώ σήμερα στην Καλαμίτσα, όπως γίνεται κάθε χρόνο και να πιάσουμε το φίδι, το παραδοσιακό έθιμο. Όλοι οι πολιτιστικοί, οι πολιτιστικοί σύλλογοι μαζί συνδιοργανώνουν σήμερα μια ωραία εκδήλωση. Μια εκδήλωση που είναι διαχρονική. Ξεκινάει, όπως είπα, από το 1985, από την εποχή του κ. Αθανασιάδη μέχρι σήμερα. Προσφέρονται δωρεάν εδέσματα, δωρεάν κρασί κάτω τον κόσμο. Ο κόσμος θα φέρει την ευχάριστη διάθεσή του και τη διάθεση για χορό. Πολύ χορό, όλοι οι σύλλογοι συμμετέχουμε σχεδόν. Η Λέσχη Ποντίων, η Κρητική Αδελφότητα είναι πάρα πολλοί σύλλογοι. Εμείς είμαστε εδώ πέρα από το πρωί, προσπαθούμε να ετοιμάσουμε τα πάντα ώστε να μπορέσει να διασκεδάσει ο κόσμος. Και ευχόμαστε σε όλο τον κόσμο καλή Σαρακοστή και του χρόνου με υγεία. Από τη μέρα αυτή, ωστόσο, δεν έλειπαν και οι παραδόσεις, όπου οι ουρανοί της Καβάλας γέμισαν με πολύχρωμους χαρταετούς. Λοιπόν, αφού πήραμε μια γεύση και από τα εορταστικά καρναβαλικά δρόμενα, αλλά και τα κούλουμα, είναι ώρα να πάμε σε ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, μια βόλτα στην αγορά και να επιστρέψουμε με Αλέξη Μητρόπουλο. Παρακαλώ. Είμαστε, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι στο τέταρτο μέρος της καθημερινής εκπομπής Πρώτο Θέμα μέσα από το ένα channel. Περιμένουμε λοιπόν τα δικά σας τηλεφωνήματα από οποιοδήποτε μέρος της χώρας και βέβαια από ξένες χώρες όπου βιώνει ο ελληνισμός. Μια και ήδη έχουμε συνδεθεί με την Αθήνα, τα γραφεία της ΕΝΙΠΕΚ και τον καλό φίλο καθηγητή Πανεπιστημίου και πρόεδρο της ΕΝΠΕΚ, τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο. Καλημέρα, κύριε καθηγητά μου. Καλημέρα, κύριε Τζέλιο. Καλημερίζω τους τηλεθεατές και τηλεθεάτρες. Σας ευχαριστώ πολύ για την τιμή. Πριν σας πω οτιδήποτε, δεν θα πω λεπτομέρειες φυσικά, το έχω ήδη ανακοινώσει ότι σύντομα, πρώτα ο Θεός, θα σας έχουμε κοντά μας στην Καβάλα για να παρουσιάσετε το νέο σας βιβλίο «Η βόμβα του δημογραφικού». Την ημερομηνία περιμένω και από εσάς σήμερα που θα μιλήσουμε κάποια στιγμή εκτός αέρα, αλλά και από τον Δήμο για να την παγιώσουμε και να γίνει αυτή η συνάντησή μας εδώ στην Καβάλα πριν από το Πάσχα. Λοιπόν, περισσότερα θα πούμε, είπαμε κατηδίαν. Μάλιστα. Πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, έχουμε να ανακοινώσουμε κάτι το οποίο βρίσκεται στην επικαιρότητα. Αυτό που είναι τώρα το γεγονός της εβδομάδας είναι ότι στο Υπουργικό Συμβούλιο της Προσεχούς Παρασκευής, 22 του μηνός, ναι, θα ανακοινωθεί το νέο ύψος του κατώτατου μισθού, που επηρεάζει πάνω από 25 εργατοπρονιακά κοινωνικά επιδόματα, με πρώτο της ανεργίας, της μητρότητας, της τριετίας, το επίδομα Πάσχα. Το επίδομα Πάσχα θα δοθεί αυξημένο Την 1η Μαΐου, Μεγάλη Τετάρτη, διότι είναι δεμένο με τον εκάστοτε κατώτατο μισθό. Ναι. Το επίδομα Πάσχα, το επίδομα Δίας, τα Χριστούγεννα, η νυχτερινά υπερορία. Άρα λοιπόν, με την αύξηση του κατώτατου μισθού από 1η Απριλίου,
25 εργατοκοινωνικοπρονιακά επιδόματα θα πάρουν και αυτά αύξηση, επειδή το ύψος αυτών των επιδομάτων εξαρτάται πάντα από το εκάστοτε ύψος εκατόντατου μισθού. Και αυξανωμένου του κατώτατου μισθού από 1η Απριλίου θα ξέρουμε λοιπόν την Παρασκευή το μεσημέρι στο Υπουργικό Συμβούλιο που έχει οριστεί ήδη για θέμα αυτό, για το θέμα του κατώτατου μισθού. Θα περιμένουμε και θα δούμε θα πάει νέο ύψος του κατώτατου μισθού. Το θέμα του 200, το 250 που πέρανε Χριστούγεννα, Πάσχα και τα λοιπά, είναι οριστικό ότι δεν θα δοθεί. Το ξεκαθάρισε ο κύριος Υπουργός λόγω οικονομικών αντινομιών και δημοσιονομικών. Έπεσε και η προοπτική για το ύψος της ανάπτυξης. Περιμένανε 2,5 μονάδες, τους βγήκε 2%. Και θεωρώ ότι ο Πρωθυπουργός το ξέκοψε και οι ευάλωτοι του επίδομα των φτωχών 5 συν 1 καλώτων κατηγοριών δεν θα δοθεί, θα στενοχωρηθεί ο κόσμος, θα 2,5 εκατομμύρια κόσμο. Ξεκαθάρισε ο κ. Υπουργός ότι δεν θα καταβληθεί το επίδομα των φτωχών το Πάσχα. Μάλιστα. Έχουμε γραμμή ήδη λοιπόν. Πάμε στην πρώτη γραμμή. Παρακαλώ. Καλημέρα σας. Από Σέρες παίρνω. Ναι. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Μητρόπουλο. Τώρα πρόσφατα βγήκα σε σύνταξη με 40 χρόνια έτη. Ογά και λίγα του ΙΚΑ. Πόσο είναι η βασική σύνταξη? Γιατί τώρα συγκρίνω με άλλους, παίρνω πολύ πιο λίγα. Η βασική σύνταξη του ΟΓΑ μέχρι το 2031 είναι ένα μικρό κομματάκι σε σχέση με τους άλλους. Ακούγομαι? Ναι, ναι, εσείς ακούγεστε κύριε καθηγητά. Εγώ λέω τον... Οι αγροτικές συντάξεις έχουν μικρή εθνική σύνταξη και μόνο 80% ευρώ είναι η εθνική σύνταξη. Μια αδικία σε βάρος των αγροτών. Τα ξέρουν και η κυρία που ρωτάει τα ξέρει. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και εγώ που βγαίνω ότι είναι μια αδικία σε βάρος των αγροτών, ανδρών και γυναικών, ότι δεν καταβάλλεται ολόκληρη η εθνική σύνταξη αλλά ένα μικρό της τμήμα. Γι' αυτό και οι αγροτικές συντάξεις είναι πολύ μικρότερες από τις άλλες. Μάλιστα. Εγώ συγκρίνω με κάποιον άλλον πριν από 2 χρόνια, με 40 χρόνια. Παίρνει περισσότερα από μένα που βγήκα τώρα. Οι εισφορές των αγροτών, κύριε Τζέλιο, είναι το 1/3 των εισφορών των άλλων εργαζομένων. Και έτσι η κυβέρνηση πατάει και σε αυτό το γεγονός, επειδή πληρώνουν οι αγρότες. Παλιότερα δεν πληρώνανε καθόλου εισφορές και παίρνανε την προνοιακή αγροτική σύνταξη. Τώρα τους βάζουν και καταβάλουν μικρές εισφορές και σε αυτό πατάει η κυβέρνηση. Αδίκως λέω, αδίκως η κυβέρνηση πρέπει να ενισχύσει πολύ τις αγροτικές συντάξεις. Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία... Ναι, κυρία, λίγο μην παίρνετε ένα τηλέφωνο και ρωτάτε 10 πράγματα. Να χαρείτε δηλαδή. Παρακαλώ, πείτε το όμως σύντομα. Υπάρχει κάποιο γραφείο που να υπολογίζει ακριβώς... Σε εργατολόγο, δικηγόρος, στις ΣΕΡΕΣ... Δεν είναι εύκολο, το υπολογίζουμε. Εμείς έχουμε συνεργάτες, θα υπολογίζουμε, αλλά καλύτερη είναι πάνω στην Καβάλα και στη Θράκη. ΣΕΡΕΣ. Σε εσάς είναι ΣΕΡΕΣ. Ωραία. Υπάρχουν καλή λοιπόν, πάμε σε άλλη γραμμή, παρακαλώ. Ναι. Γεια σας. Θα να μιλήσω με τον κύριο Μητρόπουλο. Γι' αυτό δεν πήρατε. Ναι. Σας ακούει. Καλημέρα κύριε Μητρόπουλε. Καλημέρα κυρία, καλημέρα κυρία. Έχετε να πεις ο πότε θα πληρώσει το ΙΚΑ. Δεν ακούω. Δεν ακούγεστε καθαρά. Το ΙΚΑ. Στο ΙΚΑ τι. Πότε θα βοηθούν οι συντάξεις στο ΙΚΑ. 26 του μηνός θα καταβληθούν οι συντάξεις των μη μισθωτών, των ελευθεροεπαγγελματιών και 28 του μηνός θα καταβληθούν οι συντάξεις των μισθωτών. Άρα λοιπόν οι δύο ημερομηνίες που έχουν οριστεί είναι 26 και 28. Αυτές που θα καταβληθούν... Το ΟΠΕΚΑ πότε θα αναδοθεί, αν ξέρετε? Το ΟΠΕΚΑ θα είναι την τελευταία εργάσιμη μέρα, νομίζω είναι 30, ποια είναι η τελευταία εργάσιμη μέρα του Μαρτίου. Η τελευταία εργάσιμη μέρα του Μαρτίου καταβάλλονται τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ. Να δούμε και η ημερομηνία ποια είναι για να είμαστε συγκεκριμένοι στην εκπομπή του κυρίου Τζέλιου. Η 30
του Μαρτίου, άρα 29 Παρασκευή. Τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ σε 2 εκατομμύρια δικαιούχους, η τελευταία μέρα εργάσιμη του Μαρτίου, στις 29 Παρασκευή Μαρτίου. Ωραία. Ευχαριστώ, λοιπόν, καλή σημερά. Γεια χαρά. Έχουμε γραμμή, παιδιά. Μάκη. Ναι, παίρνουμε μία γραμμή τώρα, να την πάρουμε σύντομα, μην καθυστερούμε, για να μπορέσουμε να απαντηθούν περισσότερα ερωτήματα. Είναι στον αέρα. Παρακαλώ. Ελάτε ρε παιδιά. Είναι κανείς στη γραμμή. Ναι, παρακαλώ. Θα μιλήσει ρε παιδιά, τρώμε χρόνο να χαρείτε ό,τι αγαπάτε. Ποιος είναι στη γραμμή? Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Δεν μπορώ. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι που έχει σχέση και με την πολιτική. Διατελέσατε πολιτικός και τα λοιπά και η γνώμη σας μετράει, κύριε Μητρόπουλε. Και έχει σχέση με την εργασία, έχει σχέση με όλους αυτούς τους απόμαχους της ζωής που δουλέψανε πολλά χρόνια κτλ. Έτσι, όσο γίνεται πιο τηλεγραφικά, για να μην φάμε χρόνο από τους τηλεθεατές, πώς σχολιάζετε αυτό το όλο εγχείρημα που προσπάθησε και το έχει ξεκινήσει το Υπουργείο Υγείας με τον δημοκατάλογο για τα απογευματινά χειρουργεία? Το ότι πληρώνουν έστω και λίγα χρήματα οι ασφαλισμένοι που πλήρωναν σ' όλη τους τη ζωή, ναι, και πληρώνουν και ο συνταξιούχοι, δεν είναι καλό. Ναι. Το ότι ξεμπλοκάρει μια λίστα αναμενόντων 100.000 και πλέον ανθρώπων μας, συνανθρώπων μας, που έχουν καθυστερήσει το χειρουργείο τους κάποιοι και 4 χρόνια, είναι σε καλή εξέλιξη. Ναι. Θα μπορούσε η κυβέρνηση, επειδή πληρώνουν τόσα υπερυγείας ακόμη και οι χείρες και οι ανασφάλιστοι υπερήγικες, ναι, ναι, και οι συνταξιούχοι, θα μπορούσε να είναι ή ένα άκρος συμβολικό ποσό, άκρος συμβολικό, αλλά αυτά τα διχίλιαρα, τα 500, τα 800 που πληρώνουν βέβαια και για συνθετότερες εγχειρήσεις, δεν μου ακούγεται και δεν είναι καλό. Άρα λοιπόν, συμφωνούμε, μπορούσε... και εγώ αυτής της άποψης είμαι. Συμφωνούμε απόλυτα με τα λεγόμενά σας. Με ένα απολύτως συμβολικό, ναι, ναι, ποσό, αλλά τώρα για μια συνθετότερη εγχείρηση 2.000 ευρώ δεν πάει τώρα, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. 40 χρόνια εγώ γιατί πλήρωνα δηλαδή? Έτσι. Για να έχω μια υγεία δημόσια. Πλήρωνε ως εργαζόμενος, πληρώνει ως συνταξιούχος. Τώρα έχουμε σχολιάσει στην εξαιρετική εκπομπή σας. Οι χείρες πληρώνουν 6% υπέρ υγείας. Τα ορφανά παίρνουν τα 60 και 100 ευρώ σύνταξη από τον πατερούλι τους που χάσανε. Πληρώνουν 6%. Ένα ορφανό που παίρνει 100 ευρώ σύνταξη την ορφανική, του κόβεται 6%. 6%, 6 ευρώ το χρόνο, το μήνα. Γιατί, κύριε Τζέλιο? Άρα λοιπόν, καλό το ότι ξεμπλοκάρουν οι λίστες αναμονής, γιατί είναι τραγωδία. Αλλά το ότι καταβάλλονται αυτά τα 500 ευρώ, τα 1000 ευρώ κλπ. Δεν με βρίσκουν απολύτως συμφωνία. Μάλιστα. Πάμε σε γραμμές. Παρακαλώ. Ναι. Ορίστε. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Ήθελα να κάνω την εξής ερώτηση στον κύριο Μητρόπουλο. Από Κομωτινή τηλεφωνώ. Ορίστε, κύριε. Ένας που πληρώνει ΕΒΚΑ είναι αγρότης. Ναι. Άμα βρει μια δουλειά σε βιομηχανία ή βιοτεχνία, θα πληρώσει δεύτερο ΕΒΚΑ? Εάν το εισόδημα του εξεργασίας ο συνταξιούχος αγρότης δεν ξεπερνά... Ο συνταξιούχος είναι ενεργή αγρότης. Είναι ενεργή αγρότης. Εάν είναι ενεργίας αγρότης και δουλέψει και δουλέψει, εκεί θα ίσως έχει ένα πρόβλημα, γιατί για να είναι ασφαλισμένος στον ΟΓΑ θα πρέπει να είναι κατ' επάγγελμα αγρότης. Αν απασχοληθεί, ίσως χάσει, να τον προσέξει και να τον ρωτήσει, ίσως χάσει την ιδιότητα και έχει εμπλοκή στη συνταξιοδότησή του. Να τον κοιτάξει ο αξιότιμος κύριος, διότι ο ΓΑΜ, επειδή είναι ευνοϊκές οι εισφορές πιο χαμηλές για τους αγρότες μας, δεν τους δίνουν τη δυνατότητα να απασχολούνται, αλλά υπάρχει δυνατότητα να απασχοληθεί, υπό την άποψη όμως ότι μπορεί να χάσει την ιδιότητα του κατ' επάγγελμα αγρότη.
Ναι. Προβλήματα και να έχει προβλήματα. Να το κοιτάξει, κύριε. Να το δείτε λοιπόν για να είστε σίγουροι. Πού να το δούμε, στο ΕΦΚΑ. Στον ΕΦΚΑ, στον ΕΦΚΑ, σε έναν εργατολόγο εκεί στην Κομοτηνή. Πού είστε. Στον ΕΦΚΑ και να πάρει ένα χαρτί από τον ΕΦΚΑ ότι μπορεί. Ότι μπορεί να εργαστεί και σε ένα αγρότη. Να έχει το χαρτί του ΕΦΚΑ. Ακριβώς. Να έχετε ένα αποδεικτικό στοιχείο. Εντάξει. Λοιπόν, παρακαλώ, σε άλλη γραμμή. Ναι. Καλημέρα. Γεια σας. Είμαι από τη Σουφλή και ήθελα να ρωτήσω, είμαι ανάπηρη και θέλω να ρωτήσω για την εφόρο ζωής. Πότε θα γίνει, μήπως ξέρετε. Γιατί πράγμα για εφόρο ζωής. Ναι, είπαν ότι θα κάνουν εφόρο αναπηρία ζωής στην παιδεία. Αναπηρία εφόρου ζωής, ναι Άγγελε, αναπηρία εφόρου ζωής. Α, ναι. Διάβασα χτες. Μου είχε προχτές πει ότι... Ναι, μισό λεπτό κυρία, μισό λεπτό κυρία. Ναι. Διάβασα προχτές. Σε μια εφημερίδα. Ανοίξτε μου λίγο το ηχείο, ρε παιδιά. Ναι, κύριε Μητρόπουλε. Ότι ο αρμόδιος, ο αρμόδιος υποδιοικητής του ΕΦΚΑ, ο κύριος Κοκόρης, που είναι αρμόδιος για τα ΚΕΠΑ, ότι λέει τώρα ετοιμάζουν τη λίστα ποιες ασθένειες θα χαρακτηριστούν ή ποιες παθήσεις ή ποιες αναπηρίες θα χαρακτηριστούν ως μόνιμες και δυσιάσιμες. Δηλαδή δεν μπορούν να θεραπευτούν για να πάρουν για όλη τους τη ζωή αυτοί οι οποίοι... Άρα δεν έχει αποφασιστεί ακόμα. Χαρακτηρίζονται ως εφόρου αναπήρη για να μην μπορούν. Και βγαίνει τώρα με μια ένας ενιαίος κατάλογος παθών και αναπηρειών να το παρακολουθήσει η κυρία ή ο κύριος. Εμείς θα επανέλθουμε εδώ... Και πιστεύω ότι σε ένα με δύο μήνες αυτό το θέμα θα ξεκαθαρίσει. Θα μας το έχουν θέσει και άλλοι τηλεθεατές, θα ξεκαθαρίσει. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας, κύριε από το Σουφλί. Γεια σας. Παρακαλώ στην άλλη γραμμή. Ναι. Ορίστε. Επέτρεπα τον κύριο Μητρόπουλο ή τον Άγγελο να μιλήσουμε. Από πού παίρνετε τηλέφωνο? Από Ξάντη. Ναι, τι, πέστε μας την ερώτηση, σας ακούει. Δεν ακούει, δεν το πέστε. Κύριε, πέστε μας την ερώτηση, ποια είναι η ερώτηση που θέλετε να κάνετε. Εγώ ακούω. Η ερώτηση που θέλω να κάνω. Ναι. Για το ΟΓΑ θα το μιλούσα. Τι ΟΓΑ, πέστε μας την ερώτηση, πέστε μας, σας ακούει. Κορίτσι, θέλω να μάθω ισόβια σύνταξη. Πώς είναι, είπε κορίτσι μου. Ναι, ναι, για την ισόβια σύνταξη, ναι. Ναι. Τι, ποιο είναι το ερώτημα? Μάκη, πάρ' τη γραμμή μέσα και πες να σου πει το ερώτημα του κυρίου. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Άγγελε, ας μας πει το ερώτημα, γιατί δεν μπορώ και να συνοηθούμε. Θέλει να ρωτήσει για τη σύνταξη ανασφαλής του υπερήλικα. Ναι. Θα έχουμε θέσει αυτό μάλλον θέλει. Αυτό λένε οι απλοί άνθρωποι ισόβια σύνταξη. Την σύνταξη ανασφαλής του υπερήλικα που παίρνουν όσοι δεν έχουν δικαίωμα συνταξιοδότησης. Αλλά δεν πρέπει να ξεπερνάει το ατομικό εισόδημα τις 4.320 ευρώ και με τη σύζυγο να μην ξεπερνάει το εισόδημα τις 8.640. Αν μας ακούει ο κύριος, ναι. Είπαμε τη βασική προϋπόθεση για να πάρει αυτό που λέει ισόβια σύνταξη και εμείς οι επιστήμονες τη λέμε σύνταξη ανασφαλής του υπερήλικα που καταβάλλεται από τον ΟΠΕΚΑ. Επειδή εκεί πάνε όσοι δεν θεμελιώνουν δικαίωμα για σύνταξη. Άλλη γραμμή, παρακαλώ. Ναι. Ναι, καλημέρα. Γεια σας. Θα ήθελα μια ερώτηση του κύριου Μητρόπουλου να κάνω. Δεν μας λέτε όπου παίρνετε τηλέφωνο. Από ΣΕΡ. Ορίστε, κύριε. Ορίστε. Ναι, κύριε καθηγητά. Ήμουν σε μια ασφαλισμένη ΟΓΑ, ΤΕΒΕ και ΙΚΑ. Μάλιστα. Τα πιο πολλά χρόνια μου τα είχα στον ΟΓΑ. Έκανα τα χαρτιά μου για σύνταξη αναπηρική. Έχω ένα πρόβλημα. Από ποιον ασφαλιστικό φορέα θα πάρω την αναπηρική σύνταξη? Από κανέναν. Τελευταία ήμουν στο ΤΕΒΕ. Κανέναν δεν θα πάρετε, γιατί η αναπηρική σύνταξη δεν μετράει τα έτη και τα χρόνια ασφάλισης. Δεν σας έχουν ενημερώσει καλά. Αν έχετε κάνει αίτηση αναπηρική σύνταξη, δεν μετράνε αυτά που μου είπατε τώρα που έχετε τρία ταμεία. Σας έχουν μπερδέψει. Να πάω να ρωτήσετε αν όντως έχετε αρκετά χρόνια να πάρετε σύνταξη γύρατος. Αλλά όποιοι πάνε για σύνταξη αναπηρίας δεν μετράνε ή μετράνε πολύ ελάχιστα τα χρόνια ασφάλισης
και τα ένσημα. Να πάνε να ρωτήσετε γιατί κάπου το έχετε μπερδέψει. Όχι, ρώτησα εδώ στο Ικατσερό και μου είπανε ότι από τον τελευταίο φορέα λέει. Μα αυτή είναι για σύνταξη γύρατος, επαναλαμβάνω. Δεν είναι για σύνταξη αναπηρίας. Όταν είναι για σύνταξη αναπηρίας, δεν παιδιά, ανοίξτε μου λίγο το Μητρόπουλο. Δεν λαμβάνονται αυτά υπόψη. Να πάνε να ξαναρωτήσετε. Μήπως έχετε μπερδευτεί. Να αφήσει ένα τηλέφωνο, Άγγελο. Ο άνθρωπος φαίνεται ότι δεν έχει ενημερωθεί καλά. Καταλάβατε, αγαπητέ κύριε, ή θέλετε μια διευκρίνηση περιθέρω. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Γιατί δεν μπορείτε να καταλάβετε. Σας το λέει ξεκάθαρο ο κύριος καθηγητής. Η σύνταξη που θα πάρετε είναι από το τελευταίο. Ποιος το είπε αυτό. Ποιος το είπε αυτό. Εδώ πάνω στο ΙΚΑ Σερών. Πήγατε στο ΙΚΑ και σας είπαν αυτό. Ναι. Από το τελευταίο φορέα θα. Μισό λεπτό. Κύριε καθηγητά. Καταλάβατε. Αν είναι για σύνταξη αναπηρίας. Δεν πάει στο φπάι στα ΚΕΠΑ, παίρνει το ποσοστό αναπηρίας και ζητάει σύνταξη λόγω αναπηρίας. Ο άνθρωπος δεν τα έχει καταλάβει καλά, Άγγελε. Μάλιστα. Καλό πολύ. Εσείς τι σύνταξη προσδοκάτε, ζητάτε. 67% έχω περάσει. Αυτό σας λέει ο κύριος καθηγητής. Μια στιγμή, Άγγελε. Έχει πάρει ποσοστό αναπηρίας από τα ΚΕΠΑ. Να κάνει αίτηση, να κάνει. Ωραία, μισό λεπτό να πάρετε απάντηση. Να κάνετε αίτηση τι. Να κάνει αίτηση στον ΕΦΚΑ να προσκομίσει το ποσοστό αναπηρίας. Δεν μετράνε τα ένσημα. Μάλιστα. Οι τρία ταμεία. Να κάνει αίτηση να πάρει σύνταξη. Καταλάβατε, αγαπητέ κύριε. Αν δεν παίζει ρόλο δηλαδή τα ένσημα. Όχι. Αναπηρία σύνταξη θα πάρετε σύμφωνα με το ποσοστό και όποιο ταμείο και να ήταν. Μία είναι αυτή. Στον ΕΦΚΑ να πάρει σύνταξη. Δεν μετράνε το σύνολο των ενσύμων, τις βασικές προϋποθέσεις. Αν ήταν να κάνει αίτηση για σύνταξη γύρατος, θα μετρούσαν τα τρία ταμεία. Θα μετρούσε ο χρόνος ασφάλισης συνολικά. Τώρα κάνει αίτηση για να πάρει σύνταξη αναπηρίας. Το ποσοστό και τις ελάχιστες προϋποθέσεις ασφάλισης που είναι 5 χρόνια. Ο άνθρωπος έχει πολλά χρόνια. Έχει μπερδέψει τη σύνταξη αναπηρίας με τη σύνταξη γύρατος. Καταλάβατε τώρα, κύριε. Ή τον έχουν μπερδέψει εκεί στον ΕΦΚΑ. Όχι, ανά 2 χρόνια θα περάσουν μετά από 2 χρόνια πάλι. Αυτό είναι άλλο θέμα, αγαπητέ κύριε, τι λέτε τώρα. Αυτό είναι άλλο θέμα. Γι' αυτό λέμε έχει μπερδευτεί ο άνθρωπος. Εσείς αν θέλετε να πάρετε σύνταξη αναπηρίας με το ποσοστό 67% κάνετε αίτηση και την παίρνετε αύριο. Αν εγκριθεί η αίτηση, εντάξει. Μάλιστα. Μπράβο. Ναι, ωραία, τα ταμεία όμως δεν έχουν καμία σχέση. Δεν λαμβάνονται υπόψη. Το καταλάβαμε. Το ποσοστό λαμβάνεται υπόψη. Το ποσοστό, αλλά ο ένας, συγγνώμη, παίρνει το ίδιο πράγμα με ένα που έχει ένσημα. Το εξηγήσαμε τον άνθρωπο. Λοιπόν, αγαπητέ κύριε, νομίζω ότι ήταν σαφές αυτό που είπαμε και πανεύκολο να το καταλάβετε. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Εντάξει. Να πάει εκεί πέρα, να πάει να τους πει ότι. Όχι τέλος πάντων καλά, μην μας βάζετε τώρα και χέρι τέλος πάντων καλά. Είπαμε, είναι ξεκάθαρο το πράγμα. Αν θέλετε σύνταξη αναπηρίας με 67%, θα πάρετε σύνταξη αναπηρίας με 67%. Τα ένσημά σας που έχετε με τα τρία ταμεία δεν λαμβάνονται υπόψη. Τελεία και παύλα. Έγινε. Γεια σας. Γεια σας. Έχει μπερδευτεί. Ρε παιδιά. Δηλαδή. Μα τα έχουμε πει πολλές φορές. Έχει μπερδευτεί ο άνθρωπος. Ποιος το είπε στο ΙΚΑ με τον τελευταίο φορέα. Ναι, αλλά στο ΙΚΑ προφανώς δεν του είπε ότι εγώ θέλω να πάρω σύνταξη αναπηρίας με 67%. Κάτι δεν έχει πει ο ίδιος και δεν του έχουν πει, διότι μπερδεύει και το ποσοστό αλλά και τα τρία ταμεία. Αυτό. Τα τρία ταμεία θα δίνουν σύνταξη γύρατος. Κόλλησε στον τελευταίο φορέα. Λοιπόν, πάμε σε άλλη κυρία, παρακαλώ. Ελάτε. Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Ναι, ερώτηση θα ήθελα να κάνω, κύριε Συντά, ποιος είστε, δεν ξέρω. Εγώ πλήρωσα του συζύγου μου τα ένσημα τα στρατιωτικά 301 χιλιάρικο. Και γιατί δεν μου βάλανε, ήθελα να μάθω τη σύνταξη τη στρατιωτική μέσα που πλήρωσα τα λεφτά μου. Γιατί δεν τη βάλανε μέσα στη σύνταξη. Κάτσε καλή κυρία, εγώ καταλάβα τι είπε. Καταλαβαίνω, 301 χιλιάρικα τι είναι. Τι 301 χιλιάρικα καλέ πληρώστε. Αυτό ήτανε πολύ παλιά. Περίμενε. Καλή κυρία, μισό λεπτό. Από πού τηλεφωνείτε. Τηλεφωνώ από Κομωτινή. Ωραία. Και τι πληρώσατε του συζύγου. Του συζύγου πλήρωνα
πλήρωσα όλα μαζί για τα στρατιωτικά 301 χιλιάρια. Κάτι λάθος κάνετε, κυρία. Κάτι λάθος κάνετε. Αν είχατε 300 χιλιάρικα, είναι 100 εκατομμύρια παλιές δραχμές. Τι μας λέτε τώρα? Κάτι λάθος κάνετε, δεν μας τα λέτε καλά. Όχι, σας τα λέω καλά, αλλά είναι πολύ παλιά, γι' αυτό θέλω να μου πείτε την ερώτηση. Αχ, καλή μου κυρία, 301 χιλιάρικα πληρώσατε ευρώ? Ναι, όχι ευρώ, δεν πάμε καλά. Χιλιάρικα πλήρωνα τότε, έχει πολλά χρόνια. Όχι, αλλά... κυρία μου, λάθος κάνετε. Τι ρωτάει τώρα, κύριε, για να δούμε τι ρωτάει. Κάντε μας την ερώτηση, λοιπόν, τι θέλετε τώρα, ποια είναι η ερώτηση? Η ερώτηση είναι ποιος ο λόγος που δεν με βάλανε αυτά τα λεφτά που πλήρωσα τα στρατιωτικά, γιατί δεν τα βάλανε στη σύνταξη. Τη δική σας? Όχι, του σύζυγου μου. Ο σύζυγος πέθανε. Στρατιώτης ήταν ο σύζυγος μου, δεν ήμουνα εγώ. Δεν με καταλαβαίνω. Ο σύζυγος πέθανε. Πέθανε. Ναι, άρα τη σχηρία σύνταξη θέλετε να πάρετε. Τώρα τι να πάρω? Τι να πάρω? Πότε θα με, θα με δώσουν κάτι? Δεν καταλαβαίνω, Άγγελε. Γιατί εγώ καταλαβαίνω? Δεν καταλαβαίνω. Αν έχει πληρώσει χρόνια τώρα, δεν έχει προθεσμία να κάνει τίποτα. Δεν μπορεί να ζητήσει τίποτα. Η αλήθεια να σας πω ότι έχω χρόνια που πλήρωσα, αλλά τώρα άκουσα στη τηλεόραση και λέω για να ρωτήσω γιατί δεν μου βάλανε τα ένσημα μέσα στα αυτά που πλήρωσα. Θα πάτε εκεί στον ΕΦΚΑ να τους το ρωτήσετε, κυρία. Στον ΕΦΚΑ, στον ΕΦΚΑ. Άγγελε, αν πλήρωσε σε δραχμές την εξαγορά του στρατιωτικής θητείας... Αν μου λες σε δραχμές, θητείας, γιατί 300... Αν πλήρωσε, άρα είναι πριν, το 2000... Άγγελε, ξεχάστε τα, κυρία! Να τα ξεχάσω, είναι... Ναι, ναι! Άγγελε, είναι πριν... Μισό λεπτό να ακούσουμε... Μισό λεπτό! Ωραία, τι έχω πάθει! Μισό λεπτό να ακούσουμε τον κύριο καθηγητή. Ναι, κύριε καθηγητά. Άγγελε, αν πλήρωσε σε δραχμές είναι πριν το 2002. Έχουν περάσει 22 χρόνια. Άρα... όλα αυτά έχουν παραγραφεί. Ωραία. Δεν έχουν τώρα. Αυτό λέω, γι' αυτό λέω. Έκανε... ξεχάστε τα. Εντάξει. Ένσταση, αν δεν έκανε ένσταση τότε, έχουν παραγραφεί ότι αν έχει δίκιο. Δεν έχει άλλα, κυρία. Μην μας τρώτε άλλο χρόνο. Σας παρακαλώ, σας συγκεντεύω. Ξεχάστε τα. Διαγράφηκαν τέλος. Πάπαλα. Γεια σας. Πάμε σε άλλη γραμμή. Παρακαλώ. 300.000 λέω κι εγώ ευρώ. Ναι, παρακαλώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Παίρνω από Κουμουτινή. Ορίστε. Ο άντρας μου είναι κατάκητος. Μάλιστα. Είναι 88 χρονών. Ναι. Έκανα με αίτηση για να πάρουμε ένα βοήθημα. Αυτό το είπαμε για μια γυναίκα. Ναι. Η αίτηση έγινε στις 3 Νοεμβρίου. Ακόμα η επιτροπή δεν ήρθε. Δεν έχει βγει καινούριο πρόγραμμα προφανώς. Έχει ξαναρωτήσει η κυρία Άγγελε, το θυμάμαι. Έχει ξαναρωτήσει η κυρία. Και νομίζω ότι έχει τελειώσει για να πάρει συνοδό, φαίνεται, αλλά έχει λήξει προθεσμία και θα επανέλθει τώρα νέα προθεσμία. Άρα, κακώς φαίνεται έγινε εκπρόθεσμη αίτηση. Ας ρωτήσει εκεί στον ΟΠΕΚΑ, διότι στον ΟΠΕΚΑ και πότε θα βγει καινούρια... πώς θα βγει καινούρια για να πάρει όπως δικαιούται για τον καλό της σύζυγο, να πάρει περαστικά του, να πάρει συνοδό. Κάντε λοιπόν μια ερώτηση εκεί στον ΟΠΕΚΑ, γιατί δεν έχουμε τίποτα νεότερο. Έτσι. Πότε θα βγει καινούργια λίστα? Θα πάει. Τι περιμένουν, δηλαδή να πεθάνει κινητά? Τώρα αυτό που μας ρωτάτε. Αυτά έχει δίκιο. Έχετε δίκιο, βέβαια. Αλλά εκεί να το ρωτήσει και εμείς θα το ρωτήσουμε και εμείς θα βοηθήσουμε. Αλλά είναι χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κύκλους. Ανοίγουν πλατφόρμες και ανοίγουν για αιτήσεις. Εμείς δεν μπορούμε σε αυτό να κάνουμε. Θα το θέσουμε το θέμα, αλλά δεν έχουμε εμείς τη δύναμη να το επιβάλλουμε. Έγινε. Εντάξει. Ευχαριστώ. Γεια σας, κυρία. Ευχαριστώ. Γεια σας. Τώρα και αυτοί οι άνθρωποι, καθημερινοί άνθρωποι, ενδεχομένως δεν μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά να δουν πότε θα βγει αυτή, πότε θα ανοίξει μια νέα πλατφόρμα. Και έτσι όπως το έχασε την πρώτη φορά, μπορεί, ξέρω εγώ, να το ξαναχάσει αν θα βγει. Αν δεν ενημερώνεται. Έχετε δίκιο, κύριε, αλλά είναι τα προβλήματα του κόσμου. Κατάγεται, ακούει και εμάς και στις τηλεοράσεις ότι έχει θεσπιστεί ένας καλός θεσμός που τούτη η κυβέρνηση των, και τους ντατάδες της γειτονιάς, παππούδες και γιαγιάδες, για να φροντίζουν τα παιδάκια, αλλά και συνοδός, ο προσωπικός συνοδός ενός αμαία, ενός αναπήρου, ενός πάσχοντος ανθρώπου. Αυτά είναι χρήματα περιορισμένα. Έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όποιος προλαβαίνει κάνει αίτηση, οι άλλοι περιμένουν τον άλλο κύκλο. Εμείς δύσκολα μπορούμε να το επηρεάσουμε αυτό, κύριε Καλά, ναι, σωστά.
Ένας φίλος μας ρωτάει από την Κατερίνη, από τον Κορινό Πιερίας. Λέει ότι δυστυχώς οι συντάξεις καθυστερούν όταν πρόκειται για παράλληλα ταμεία, τρία ταμεία, δύο ταμεία. Ήδη έχω καταθέσει, λέει, για σύνταξη, έκλεισα τα 67 και έχουν περάσει 5,5 μήνες και ακόμα δεν έχω δει τίποτα. Οι διαδοχικές και οι παράλληλες, δεν ξέρω αν εννοεί ο κύριος ότι είναι διαδοχικά τα ταμεία, ναι, ή ναι, παράλληλα. Ναι. Αυτό δεν μας το ξεκαθαρίζει. Ναι. Αλλά έχει αρχίσει η διαδικασία εγκαθάρισης. Αν τώρα έχει κάνει 5 μήνες πριν και έχει 2 ή 3 ταμεία, θα αργήσει, δυστυχώς προσθέτω εγώ, ναι, σύμφωνα με αυτά που ακούμε από τον ΕΦΚΑ. Άρα είναι νωρίς να ενδιαφέρεται αν έχει ζητήσει την ασφάλιση 2 ή και 3 ταμείων. Άρα ένας πιθανός χρόνος μπορεί να υποθεί, κύριε καθηγητά. Τουλάχιστον ένα χρόνο. Τουλάχιστον αν εμπλέκεται και ξένο ασφαλιστικό σύστημα. Όχι, όχι. Κάποιοι... Μιλάει για τρία ταμεία ή κατέβε εργόσιμα. Ναι, ναι, είναι νωρίς τώρα. Ο κακός παραπονείται, διότι είναι απαράδεκτοι. Αυτοί αργούν. Κακός. 5 μήνες τώρα. Εδώ 5 μήνες δεν μπαίνουν οι μονοταμιακές συντάξεις. Μάλιστα. Άρα, ωραία, λοιπόν, κατά τη δική τους. Πολύ ωραία. Κίεβα να παραλαμβάνουν, εντάξει. Μάλιστα. Εδώ οι συντάξεις πρέπει. Αλλά δεν υπάρχει συντονισμό μεταξύ των ταμείων. Αν μέσα εκεί είναι και ο ΓΑΣ τα τρία ή ΝΑΤ, τότε ο άνθρωπος θα παραταλαιπωρηθεί. Μάλιστα. Αν έχει και ΝΑΤ και ο ΓΑ στα τρία ταμεία, δυστυχώς είναι ένα κοκτέιλ δύσκολο να αποδώσει. Απαντήθηκε και αυτό, λοιπόν, από τον Κορινό Πιερίας. Έχουμε γραμμή, παρακαλώ. Ναι, ναι. Γεια σας. Γεια σας. Ακούμε. Παρακαλώ. Ακούμε, κύριε Ποσέρη. Παίρνετε από Σέρες. Σας Μητρόπουλο μ' ακούει, έτσι. Σας ακούει, σας ακούει. Για ερώτηση, ευχαριστώ. Παρακαλώ. Λοιπόν, επειδή τώρα έχω αναπηρική. Ναι. Έχω αναπηρική πρόβλημα. Και παλαιό και καινούριο. Και δεν έχω καμιά βοήθεια, αλλά δεν έχω κάνει εγώ καμιά ενέργεια. Πού πρέπει να... Για ποιο πράγμα, για βοηθό. Για βοηθό. Ναι, ναι, είμαι μόνη. Μα το είπε τώρα ο κ. Καθηγητής. Αν η κυρία... Είχα χαθεί τη τηλεόρασή μου. Ναι, μισό λεπτό. Γραμμή να... Ναι, ναι, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Ευχαριστώ. Αν δεν έχει σύνταξη ή... Δεν είναι συνταξιούχος του ΟΠΕΚΑ, αν είναι επιδοματούχος, δεν δικαιούται. Δεν ξέρω, κύριε, κάτι είπε, δεν έχω κάνει κίνηση, δεν ξέρω τι είπε. Εσείς έχετε κάνει... Τι σύνταξη παίρνετε? Εγώ, ναι, του συζύγου μου παίρνω το ΤΣΑ. Χειρίας, του ΤΣΑ. Δεν έχετε δική σας? Όχι, δεν έχει σύνταξη. Δεν έχω το ΓΑ, αλλά μου δίνουν ψίχουλα. Καλά, αυτό δεν είναι σημασία. Το λέει ένα-ένα, το λέει, κύριε. Αυτό λέω και γι' αυτό ρωτάω. Έχει λοιπόν και δική τη σύνταξη, έχει και σύνταξη του αημίσου συζύγου. Δεν δικαιούται τίποτε παραπάνω. Αν έχει σύνταξη εξιδικαιώματος και σύνταξη του αυτού, δεν δικαιούται τίποτε παραπάνω. Δεν δικαιούται βοηθό, δηλαδή. Όχι, έχει διπλή σύνταξη. Έχει διπλή μέρα σύνταξη. Νύχτα. Τι μέρα νύχτα? Συγγνώμη. Οξυγόνο παίρνω μέρα νύχτα. Ναι, κυρία μου, ναι. Αλλά εσείς, αν επιτρέπετε, από τη σύνταξη κυρίας, πόσα λεφτά παίρνετε? Δεν παίρνω πολλά, επειδή κόψαν και το ΕΚΑΣ. Παίρνω 600 ευρώ. 600 ευρώ παίρνετε από τη σύνταξη κυρίας και από τη δική σας? 50. Τι 50, ουά? 50 ευρώ, ναι. Τι είναι αυτό, 50 ευρώ? Παίρνει 650, δεν δικαιούται, Άγγελε, γιατί δεν δικαιούται. Από τις δύο αυτές ρώτησε, είναι κάποια αναπηρίας? Όχι, μόνο είναι αναπηρία. Αναπηρία σύνταξη παίρνετε? Τίποτα δεν παίρνω. Όχι, όχι, δεν είναι. Είναι συνταξιούχος λόγω γύρατος και συνταξιούχος λόγω θανάτου, λόγω χειρίας. Άρα δεν δικαιούται να πάρει τίποτε. Εκτός αν έπαιρνε σύνταξη αναπηρίας. Αν είχε εγκριθεί ως αναπηρικό ποστό ή έπαιρνε από το ΟΠΕΚΑ κάποιο επίδομα. Δεν δικαιούται, κυρία. Πολλά προβλήματα υγείας. Ναι, κυρία μου, δεν είστε η μόνη, δυστυχώς. Αυτά πολλοί κόσμος. Αυτά είναι των πολιτικών, Άγγελε, των πολιτικών. Εμείς δεν μπορούμε να βοηθήσουμε. Η πολιτική, λοιπόν, να το δώσει. Ευχαριστώ. Κυρία, να είστε καλά. Όσο γίνεται να είστε καλά, δυστυχώς δεν γίνεται. Γεια σας, κυρία μου, γεια σας. Λοιπόν, παιδιά, αν δεν έχουμε γραμμή, να κλείσουμε. Να κλείσουμε. Ευχαριστώ, κύριε. Μάκη. Καθηγητά, θα τα πούμε κατηδίαν εμείς.
Ευχαριστώ, κύριε Άγγελε. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ για την παρουσία σας και σήμερα. Ευχαριστώ. Γεια σας. Λοιπόν, αυτά και για σήμερα με τον Μητρόπουλο. Λίγο κάπως ήταν η κατάσταση, αλλά οκ. Okay, προσπαθήσαμε να απαντήσουμε σε όλους. Γιατί είναι πράγματα τα οποία θα πρέπει να δίνετε μια έτσι περισσότερη βαρύτητα να τα καταλαβαίνετε. Δηλαδή κάποια πράγματα που σας λέει ο καθηγητής, ο κύριος Μητρόπουλος. Όπως συγκεκριμένα ο κύριος που έλεγε ότι μου είπανε από το τελευταίο ταμείο. Ναι, σας είπανε από το τελευταίο ταμείο, αν παίρνατε σύνταξη γύρατος, κανονικά. Τώρα εσείς θέλετε να πάρετε σύνταξη αναπηρική με 67%, άρα δεν ισχύουν και δεν τα έσημα. Είναι απλά τα πράγματα. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε εδώ ζωντανά στο πρώτο θέμα. Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι τόσο από αυτή την εκπομπή, η οποία πάει στα 11 χρόνια παρουσίαση της στον τηλεοπτικό αέρα, όσο και από αυτό το κανάλι, τουλάχιστον αυτό πιστεύω, δεν νομίζω ότι είναι διαφορετικά τα πράγματα, θα λέμε αλήθειες και μόνο αλήθειες. Το ξέρω ότι η αλήθεια πολλές φορές δεν αρέσει σε όλους, όπως και το ψέμα. Αλλά καλύτερα να είμαστε αυτοί που, εν πάση περιπτώσει, καταλαβαίνουν ότι δεν έχουμε συμφέροντα άλλα, εγώ προσωπικά. Γιατί αν είχα συμφέροντα άλλα τόσα χρόνια που ασχολούμαι με αυτή τη δουλειά, στα 30 χρόνια περίπου, και σαν ανταποκριτή στο Αντένα κτλ., σήμερα δεν θα μάτωνα για κάποια πράγματα και δεν θα απευθυνόμουν σε λίγους, πολύ λίγους, καλούς φίλους, όπως ο συγκεκριμένος που μιλούσα προηγουμένως, από Σέρες, δεν έχει σημασία το όνομά του. Λοιπόν, να φτάσω στην ανάγκη να πω, ξέρεις, Γιώργο μου, Χρήστο μου, Μινά μου, αυτό και αυτό. Και χωρίς να το περιμένω να δεχτώ τη βοήθεια, να μου προσφέρουν τη βοήθειά τους. Γι' αυτό σας λέω ότι εδώ θα λέμε αλήθειες. Σε αυτούς που αρέσουμε και ξέρουν ότι δεν έχουμε συμφέροντα. Σε αυτούς που δεν αρέσουμε, τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Λοιπόν, πάμε σε ένα τηλέφωνο, παρακαλώ. Ναι, ακούω τον κύριο Άγγελο να μιλήσει. Ωραία, αφού ακούς τον κύριο Άγγελο, λοιπόν, για πες μου ποιο πρόβλημα είναι. Έχω μια απορία. Για εξέφρασε. Και άκουσα προηγουμένως τον κύριο Μητρόπουλο και έλεγε ότι το κράτος δεν έχει να δώσει βοήθημα αυτοί που δεν έχουν εισοδήματα, γιατί θέλει να πληρώσει ταμείο ανεργίας αυτοί που είναι. Αυτοί που είναι στο ταμείο ανεργίας να ζητήσουν δουλειά, όχι γιατί τους λες να έρθουν στη δουλειά και λένε ότι γιατί να πάω να κουραστώ να πάρω 400 ευρώ και δεν τα παίρνω εγώ να δηλώσω ότι δεν έχω δουλειά. Ναι. Συμφωνώ. Αυτή είναι η απορία μου και θέλω να πάρω μια απάντηση και να τα ανακοινώσουν. Γιατί τους απάντηση για γιατί. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Δεν θέλουν να δουλέψουν. Μισό. Γιατί τα παίρνουν έτοιμα. Ακούστε με λίγο. Ακούστε με λίγο. Καταρχάς, από πού τηλεφωνείτε, αν επιτρέπετε. Από πού τηλεφωνείτε, λέω, αν επιτρέπετε. Μ' ακούει. Από ένα χωριό, Μεσορόπη. Από ένα χωριό. Πολύ ωραία. Μεσορόπη, τρέψα να το πείσω. Το πανέμορφο χωριό της Καβάλας, ένα από τα ομορφότερα. Λοιπόν, ναι. άκουσε με, αγαπητέ. Καταρχάς, αυτό που λες, όχι μόνο συμφωνώ, επαυξάνω. Εγώ έχω πει πάρα πολλές φορές, πάρτε με τηλέφωνο τώρα που θα κλείσουμε μαζί, να σας στείλω να πάω να δουλέψετε. Τώρα, πάρτε με τηλέφωνο, να σας στείλω να πάω να δουλέψετε. Δεν παίρνει κανείς. Κανείς. Αλλά, το τονίζω και λέω, εάν θέλετε να είστε προϊστάμενοι, διευθυντές και τα από αυτά έχουμε, δεν θέλουμε. Να πας... προϊστάμενοι, αφόσον έχω πολλές δουλειές και χρειάζομαι εργάτες, λέω να πάρω εργάτες για αυτό να κάνω σου λέω, αυτό σου λέω τόση ώρα. Ότι τους λέω, πάρτε με τηλέφωνο να σας στείλω πάνω δουλέψτε. Να πάρετε ένα ζευγάρι, ας πούμε, ή ένας πατέρας με ένα γιο, να παίρνετε 90-100 ευρώ την ημέρα. 100 ευρώ την ημέρα, το μήνα είναι 3 χιλιάρικα, δεν τα παίρνει κανείς. Λοιπόν, κι όμως δεν υπάρχει τέτοια διάθεση. Άρα λοιπόν περνάμε στο άλλο θέμα που είπατε όσον αφορά το επίδομα που δίνει η κυβέρνηση ή δεν δίνει. Ακούστε να δείτε. Εγώ δεν θέλω να κάνω το συνήγορο κανενός. Εγώ δεν θέλω να κάνω παρατηρήσεις. Ναι, όχι, αυτό λέω, ότι δεν θέλω να κάνω το συνήγορο κανενός. Αυτοί σίγουρα ξέρουν κάτι περισσότερο αν μπορούν να δώσουν αυτό το 250 τώρα το Πάσχα. Εάν τους παίρνει να διώσουν το 250 του Πάσχα, οπότε
Τι να πω εγώ, ότι πρέπει ή δεν πρέπει. Απ' έξω από το χορό. Να μην του δώσουν. Αυτό επιβεβαιώνω και εγώ. Να παραβολέψουν αυτήν που παίρνουν οι νέοι που παίρνουν ταμείο ανεργίας. Αυτό θέλω να ολοκληρώσω. Συμφωνώ. Ναι, γιατί αυτό το. Να σου πω κάτι. Ζητάω εργάτης να κλαδέψω ελές. Ναι. Και δεν έρχεται κανείς. Γιατί κοροϊδό είναι αρχή. Αφού τα παίρνει έτοιμα κάθε μήνα. Είδες. Αυτό θέλω να διασταυρώσετε με τον κύριο συμφωνούμε καθηγητή. Απόλυτα. Συμφωνούμε απόλυτα και να είσαι σίγουρος ότι θα συμφωνούσε και ο καθηγητής. Θα το θέσω και την ερχόμενη Τρίτη. Λοιπόν. Αυτό θέλω να το αναθέσεις. Okay. Γιατί πάλι το τονίζω. Παίρνουν κουροδίσικα λεφτά και κάθονται στα καφενεία και μας κουροδεύουν εμάς που δουλεύουμε. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό μη κακοφαίνεται εμένα. Αυτό είναι αλήθεια. Όχι γιατί δεν δίνουν, δεν έχει το κράτος. Φυσικά δεν θα δώσει, δεν το κάνω εγώ παρατήρηση. Κάνω παρατήρηση αυτοί τους νέους που τους δίνει κοροδίστηκα λεφτά και κοροδεύουν. Λοιπόν, και ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση. Να είστε καλά εκεί στην πανέμορφη Μεσορόπη μας. Αλλά θα αναγκαστούμε να πάμε σε μια διαφημιστική σφήνα, γιατί είναι η ώρα που πρέπει να το κάνουμε αυτό. Ενώ είχαμε πριν από λίγο διαφημίσεις, αλλά έτσι λέει το πρόγραμμα. Και θα πάμε σε 1-2 διαφημιστικές φήνες και επανερχόμαστε για να κλείσουμε σιγά σιγά.